Ημερολόγιο καταστρώματος. Γιατί η απομόνωση είναι καλύτερη με παρέα. Με τη Σίλβια Παπαποστόλου. Σημερινός επιβάτης Χρήστος Μιχαηλίδης, δημοσιογράφος. Λιμάνι Απόπλου. Είμαι στην Κύπρο. Ήρθα για λίγες μέρες και έμεινα για πολλές λόγω κορονοϊού. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ημερολόγιο καταστρώματος. Το σημερινό μας ταξίδι θα μας πάει στην όμορφη Κύπρο. Εκεί, στη Λευκωσία, θα συναντήσουμε τον εξαιρετικό μας συνεπιβάτη, δημοσιογράφο, πολυγραφότατο, τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Χρήστο, να σε καλησπερίσω. Καλησπέρα και να πω μόνο για να μην παρεξηγηθούν οι συντοπίτες μου εδώ στην Κύπρο ότι είμαι στη Λεμεσό και όχι στη Λευκωσία. Και ξέρετε πώς είναι η τοπικότητα σε μικρούς τόπους. Μπορεί να είναι και αιτία πολέμου καμιά φορά. Όχι, οπότε μην δημιουργήσουμε εμπόλεμη κατάσταση. Είμαι στην ωραία Λεμεσό. Ωραία λοιπόν, στην όμορφη Λεμεσό βρίσκουμε τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Και Χρήστο Μιχαηλίδη, πώς και στη Λεμεσό? Καταρχάς, με τη Λεμεσό έχω σχέσεις πολλών χρόνων. Από τη Λεμεσό κατάγεται τη μητέρα μου. Εγώ δεν έζησα ποτέ στην Κύπρο. Από τη Λεμεσό είναι η σύζυγός μου. Και ερχόμαστε τακτικά, δηλαδή από τότε που παντρευτήκαμε έρχομαι μαζί με την σύζυγο και το παιδί μας, ερχόμαστε καλοκαίρια, διακοπές μερικές φορές και είναι ο δεύτερος μου τόπος. Συνήθως κάπως έτσι συμβαίνει, συνήθως ο τόπος της σύζυγου γίνεται ο τόπος και του σύζυγου, είναι η σύζυγος που έλκει συνήθως. Και ειδικά αν είναι από την Κύπρο, πατάνε και πόδι πολλές φορές γι' αυτό. Έτσι είναι, είμαστε δυναμικοί άνθρωποι οι νησιώτες, έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Οπότε η Λεμεσός είναι ένας τόπος στον οποίο πήγαινε ερχόσασταν για οικογενειακούς λόγους, αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι η παραμονή είναι μεγαλύτερη. Ναι, είναι μεγαλύτερη. Καταρχάς η Λεμεσό, η Κύπρος πάντοτε ήταν ένα από τα πολύ μεγάλα ενδιαφέροντά μου δημοσιογραφικά. Από τα χρόνια που ήμουνα στο BBC άρχισα να μπαίνω αρκετά βαθιά μέσα στο εθνικό πρόβλημα της Κύπρου. Mm-hmm. Μιλάμε για την εισβολή και το θέμα αν θα λυθεί ποτέ το Κυπριακό. Οπότε από τότε είχα κάνει και πολλές δημοσιογραφικές αποστολές εδώ στο νησί και στις ελεύθερες περιοχές, αλλά και τότε που δεν επιτρεπόταν πήγαινα και στον κατεχόμενο βορρά. Οπότε η σχέση μου... Ελέω BBC φυσικά. Ελέω BBC βέβαια. Οπότε mm-hmm. τον τόπο αυτόν τον γνώρισα μέσα από τα πολύ δύσκολα του και τον έχω βιώσει σε διάφορες φάσεις. Πολύ καλές, δηλαδή πώς κατάφερε να σταθεί στα δύο του πόδια μετά από μια καταστροφή. Και αυτή η ιστορία κάπως σαν να επαναλαμβάνεται με τα χρόνια. Δηλαδή το δεύτερο χτύπημα ήρθε μετά την εισβολή. Ήταν η κρίση η οικονομική το 2013 όπου σε μια νύχτα τους έκαναν το κούρεμα. Και τώρα είναι η τρίτη φορά που είναι αυτό. Και ήμουνα παρόν και στις τρεις αυτές μεγάλες κρίσεις. Δηλαδή έτυχε και ήμουν εδώ όταν έγινε η εισβολή. Έφυγα μάλλον μία μέρα πριν γίνει η εισβολή στο πραξικόπημα. Τώρα, αυτό θεωρείται δημοσιογραφική τύχη βέβαια, έτσι. Ναι. Σε επίπεδο δημοσιογραφικό αυτό είναι τύχη το να βρίσκεσαι στην καρδιά των γεγονότων λίγο πριν αυτά εξελιχθούν. Ναι, ναι. Έχω πολλά να διηγηθώ δηλαδή από την εμπειρία μου στην Κύπρο. Νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δημοσιογραφικού μου εαυτού χτίστηκε εδώ πέρα. Οπότε συχνά επιστρέφω και για δημοσιογραφικούς λόγους. Δηλαδή είναι και πολύ κοντά σε μια εξαιρετικά έφλεκτη περιοχή στη Μέση Ανατολή, όπου και εκεί ανέκαθεν είναι μια πηγή ειδήσεων, τις περισσότερες φορές κακών. Οπότε έχω αυτή την πρόσβαση στο νησί αυτό που το ένα κομμάτι του είναι συναισθηματικό και το άλλο κομμάτι είναι αρκετά επαγγελματικό. Οπότε τώρα για επαγγελματικούς λόγους βρέθηκε στην Κύπρο. Mm-hmm. Και φαντάζομαι αποκλείστηκε στην Κύπρο πλέον. Ναι, τώρα κοιτάμε, περιμένουμε να δούμε μήπως μπορέσουμε, επρόκειτο να υπάρχει και μια πτήση κατά σύμπτωση για τη Δευτέρα, που όμως έμαθα σήμερα ότι ακυρώθηκε. Mm-hmm. Προφανώς διότι οι άνθρωποι στην Αθήνα, η προστασία, η πολιτική προστασία δεν ήθελε να έρχονται ταυτόχρονα στην Αθήνα αρκετά αεροσκάφη, με επαναπατρισμένους είναι όλα αυτά.
ακριβώς για να μην στριμώχνονται στα ξενοδοχεία που σε βάζουν μόλις φτάσεις στο Βενιζέλος και σου κάνουν το τεστ και αναλόγως από εκεί και πέρα μπαίνεις ή σε αυστηρή ή σε προσωπική καραντίνα. Οπότε θα είμαι λίγο ακόμα εδώ. Πώς είναι τα πράγματα στη Λεμεσό από πλευράς μέτρων? Διανύουμε την τέταρτη ή πέμπτη μέρα της φάσης της χαλάρωσης των μέτρων. Ήταν πάρα πολύ αυστηρά μέχρι την Κυριακή. Εξακολουθούν και είναι αυστηρά, αλλά είναι οπωσδήποτε πιο χαλαρά. Η Λεμεσός είναι από τα μέρη εκείνα όπου παραδόξως, και το παραδόξως το λέω με την καλή τη έννοια, αντέδρασαν πάρα πολύ πειθαρχημένα οι άνθρωποι. Το παραδόξως το λέω επειδή η Λεμεσός είναι μια πόλη με ανθρώπους έξω καρδιά. Είναι ίσως οι πιο κοινωνικοί άνθρωποι που πάρουν στην Κύπρο. Δεν κάθονται στο σπίτι τους. Το σπίτι τους είναι έξω ως επιτοπλίστων. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας ζούνε περισσότερο έξω παρά μέσα. Άρα εκεί δοκιμάστηκαν με τον περιορισμό που ίσχυε σε περίπου 40 μέρες ο πολύ αυστηρός περιορισμός. Τώρα έχουμε ξεμητήσει λίγο παραπάνω. Ενδεικτικά λέω ότι ενώ μέχρι την Κυριακή για να βγούμε έξω από το σπίτι, είτε ήταν για λίγη άσκηση, είτε για φαρμακείο, είτε για να ψωνίσεις 2-3 πράγματα, ή για να δεις κάποιον δικό σου άνθρωπο που είναι ηλικιωμένος ή έχει ανάγκη, ένα από αυτά μπορούσες να εκτελέσεις με ένα SMS που έστελνες, σου έπαιρνε την άδεια και ήταν για εύλογο χρονικό διάστημα. Και από τις 8 τη νύχτα μέχρι την άλλη μέρα δεν κυκλοφόρεγε ούτε κουνούπι, δεν πετάει. Τώρα είναι πιο λάσκα τα πράγματα. Πιο αισιόδοξος ο κόσμος. Ναι. Με λίγες ακρότητες, δηλαδή είναι όλοι περπατάνε στην παραλία, στους δρόμους, αλλά είναι κατά ομάδες πλέον. Αλλά παρόλα αυτά... Οπότε δεν τηρούνται οι αποστάσεις πλέον. Σε αρκετό βαθμό όχι, αλλά τα πράγματα φαίνεται ότι είναι ελέγχονται. Έχω ακούσει ότι τα τεστ τα οποία εξακολουθούν και γίνονται δίνουν καλά αποτελέσματα. Η Λεμεσός έχει τα λιγότερα κρούσματα από την υπόλοιπη Κύπρο. Αλλά υπάρχει εδώ ακόμη ο φόβος ότι αν δεν πειθαρχήσουμε και σε αυτή τη φάση της χαλάρωσης, δεν αποκλείεται να υπάρξει πισωγύρισμα, το οποίο κανένας δεν επιθυμεί να το ζήσει. Πού νομίζεις ότι οφείλεται η πειθαρχία, η πρωτόγνωρη, όπως είπες, πειθαρχία των κατοίκων της Λεμεσού? Νομίζω καταρχάς και των άλλων πόλεων πρέπει να πω, αλλά έχει να κάνει οπωσδήποτε... Δεδομένης της ιδιαιτερότητας που περιέγραψες για τους κατοίκους της Λεμεσού. Είναι πιο πειθαρχημένοι άνθρωποι εδώ στην Κύπρο από ότι είμαστε εμείς στην Ελλάδα. Έχουν πάρει αρκετά καλά από την αγγλική εμπειρία τους, η οποία δεν ήταν και η καλύτερη. Ουσιαστικά υποκατοχή ήταν και τότε, απλώς η κατοχή τότε ήταν με την αγγλική αποικιοκρατία, τώρα είναι ακόμα χειρότερη. Εκεί λοιπόν με την εμπειρία των Άγγλων έμαθαν ορισμένα διατεταγμένα πράγματα στην καθημερινή τους λειτουργία. Ένα από αυτά τα οποία τους κληρονόμησαν ήταν και η λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας. Το δεύτερο στοιχείο είναι οπωσδήποτε τα πανωτά χτυπήματα που έχει δεχτεί αυτός ο τόπος. Δηλαδή η εισβολή, αμέσως μετά την εισβολή πάλι μπήκανε σε curfew. Η λέξη curfew είναι πολύ γνώριμη και πολύ επώδυνη για την Κύπρο, γιατί δεν είναι μία φορά που μπήκανε σε περιοριστικά μέτρα. Ίσχυσε στο πραξικόπημα όταν ακούσανε τις σιρήνες εκείνη την ημέρα του Ιουλίου του 1974, μετά από μία εβδομάδα ξανά με την τουρκική εισβολή. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι άρχισαν να ζουν με ένα συνεχές φόβο, με μία συνεχή επιφυλακτικότητα απέναντι στα πράγματα, κάτι που εξηγεί ακόμα και τις ακρότητες τους. Δηλαδή τους βλέπεις πολλές φορές να ξοδεύουν πολλά χρήματα, να χτίζουν σπίτια τα οποία τα τετραγωνικά είναι εντελώς δυσανάλογα με το μέγεθος του νησιού, αλλά και αυτό ακόμα εντάσσεται στο πλαίσιο του ότι εγώ τα έχω χάσει όλα μία φορά, εγώ θέλω να ικανοποιηθώ, να νιώσω μία ικανοποίηση όσο είμαι ακόμα εν ζωή, γιατί δεν ξέρω τι θα ξημερώσει η αυριανή μέρα. Ακούγεται λιγάκι σαν αντίδραση, σαν μετατραυματική αντίδραση όλο αυτό το πράγμα. Είναι, ναι. Που περιγράφεις. Είναι γιατί όλα, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από, νομίζω πέρσι ήταν, έγινε μια αεροπορική επιδρομή στη Συρία.
από την Κύπρο. Συμμαχικά αεροπλάνα έφυγαν από τις βρετανικές βάσεις εδώ στη Λεμεσό, στο ακροτήρι. Λοιπόν, και πήγαν εκεί, βομβάρδισαν και γύρισαν. Τα βλέπαμε, ήταν 3 η ώρα τη νύχτα που σηκώθηκαν από εδώ. 1/4 κάνει να πετάξουν στη Συρία. Αυτό λοιπόν το γεγονός και μόνο που πήρε διάσταση στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ήταν αρκετό για να επηρεάσει τον τουρισμό άμεσα. Δηλαδή είναι σε τόσο έφλεκτη περιοχή και τόσο ευαίσθητη, ευάλωτη περιοχή που κάθε τι που μπορεί να γίνει στον περίγυρο επηρεάζει αυτόν τον τόπο. Και φανταστείτε λοιπόν να ζει κάποιος κάπου που τη μία μέρα είναι σε μία δεξίωση και ευχαριστιέται την παρέα και την μικρή του την πολυτέλεια ή είναι στη θάλασσα και κάνει έτσι, και την επόμενη μέρα μπορεί να είναι κλειστά τα ξενοδοχεία γιατί δεν ήρθαν τουρίστες, ακύρωσαν τις κρατήσεις τους. Αυτό δεν λέω ότι γίνεται κάθε μέρα, αλλά είναι μέσα στο μυαλό των ανθρώπων κάθε μέρα. Ναι, όχι, έχει γίνει μια κανονικότητα ενδεχομένως αυτού του είδους η ανασφάλεια και αυτού του είδους οι ανατροπές που δεν μπορείς κατά κάποιο τρόπο να τις ελέγξεις ως πολίτης, ως μονάδα. Είναι λογικό να προκαλούν τέτοιου είδους αντιδράσεις. Πιστεύεις ότι διευρυμένα ο κόσμος μας, όταν όλα αυτά θα έχουν περάσει, γιατί κάποια στιγμή ελπίζουμε ότι θα έχουν περάσει, θα βιώσει αντίστοιχες μετατραυματικές αντιδράσεις? Ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Δεν υπάρχει καμία κρίση η οποία περνάει και όταν τελειώσει η κρίση είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Έχει περάσει ένα κρύωμα απλό και προχωράμε παρακάτω. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα πολύ περισσότερο από ότι στην Κύπρο, ότι εδώ ήταν ελάχιστη σε σχέση με τη δικιά μας στην Ελλάδα. Οι επιπτώσεις της κρίσης εκείνες, καθένας έχει παραδείγματα να πει από την προσωπική του τη ζωή. Το πιο μεγάλο παράδειγμα από όλα, Σίλβια μου, είναι το γεγονός ότι χάσαμε, όχι βεβαίως οριστικά, δόξα τω Θεώ, 700.000 παιδιά μας. Τα πήγανε στο εξωτερικό για να εργαστούν. Είναι τεράστιο το νούμερο αυτό και είναι και τεράστια η απώλεια για τον τόπο. Το ότι η χώρα έχει πληρώσει... Μιλάμε για το brain drain. Μιλάμε για το brain drain. Το δικό μας το παιδί είναι στο εξωτερικό. Ήταν στην Αμερική, τώρα είναι στην Αγγλία. Και δεν ξέρω οικογένεια που να μην έχει. Αυτό και μόνο είναι μια επίπτωση και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ευτυχώς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπόρεσε όλο αυτό το δυναμικό να διοχετευτεί σε άλλες χώρες και είναι καλά. Μαθαίνουν πράγματα και ίσως αποκτούν και ένα πλούτο ο οποίος θα είναι χρήσιμος. Αυτό όμως τον κοινωνικό ιστό είχε επίπτωση. Ομοίως και τούτη εδώ η κρίση τώρα. Στην Κύπρο το 88% της οικονομίας στηρίζεται πάνω στον τουρισμό της. Ήταν γεμάτα. Ναι. Τα ξενοδοχεία, δηλαδή οι κρατήσεις των ξενοδοχείων αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι άδεια, μόνο έχουν κάποιους οι οποίοι έρχονται και μπαίνουν σε καραντίνα και δεν ξέρουμε και πώς θα αντιδράσει η αγορά, όσο και αν πληροφορηθούν ότι είναι ασφαλής η Κύπρος από κορονοϊό, γιατί τα ποσοστά πράγματι είναι πολύ μικρά. Αν ήταν δηλαδή να πήγαινα κάπου διακοπές εγώ και ήθελα να ξεφύγω από την κεντρική Ευρώπη, θα διάλεγα ή την Ελλάδα ή την Κύπρο, 100%. Αλλά και πάλι αυτό δεν πρόκειται να αναπληρώσει τη ζημιά που ήδη έχει γίνει στην κοινωνία και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Το οικονομικό είναι πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα, νομίζω και εσείς και στην Αμερική ακόμα περισσότερο. Έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό, αλλά πριν πάμε να μιλήσουμε για τις οικονομικές και τις άλλες προεκτάσεις του κορονοϊού και ποια αντανακλαστικά μπορεί να δείξει η κοινωνία και ο άνθρωπος ατομικά, πάμε να κάνουμε μια πρώτη μουσική ανάσα, Χρήστο, για να δώσουμε και στους ακροατές μας την ευκαιρία να σηκωθούν και να κάνουν ό,τι χρειάζονται για να επιστρέψουν και να ακούσουν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τι θα ακούσουμε πρώτο? Λοιπόν, εγώ όταν ήμουνα στο ραδιόφωνο στην Ελλάδα, ξεκινούσα την εκπομπή μου κάθε μέρα, ήμουνα στο Δίεση που έπαιζε ελληνική μουσική ως επιτοπλίστων, αλλά εμένα πάντα μου άρεσε να τη σμίγω και ξεκινούσα με ένα κλασικό κομμάτι το πρωί, γιατί ήθελα έτσι λίγο να περάσω αυτό το πνεύμα προς τα έξω. Οπότε το αγαπημένο μου κλασικό κομμάτι είναι Mozart, είναι από το κονσέρτο για φλάουτο και άρπα, σε ντο μίζωνα, και επιλέγω το μεσαίο κομμάτι, δηλαδή το δεύτερο μέρος, που είναι ένα πολύ έτσι τρυφερό ανταντίνο. Εμένα όποτε το μυαλό μου έτσι σκοτεινιάζει, αυτό βάζω και το ακούω. Και... Λοιπόν, είναι πολύ ταιριαστή
Πολύ ταιριαστή επιλογή, δεδομένου ότι μιλούσαμε για τις σκοτεινές επιπτώσεις του κορονοϊού στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κονσερτίνο δεύτερο στάση από το Μότσαρτ και αμέσως μετά είμαστε εδώ με περισσότερο Χρήστο Μιχαηλίδη. Μην πάτε πουθενά. Thank you.
φίλοι, είστε συντονισμένοι στην εκπομπή «Ημερολόγιο Καταστρώματος». Το «Ημερολόγιο Καταστρώματος» έρχεται κοντά σας κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ μέσα από το διαδικτυακό τόπο του Κόσμος FM στο www.cosmosfm.org. Η ίδια εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη την επόμενη μέρα στη 1 το μεσημέρι, 8 ώρα Ελλάδας. Σημερινός μας προορισμός είναι η Λεμεσός. Και εκλεκτός καλεσμένος μας, ο δημοσιογράφος Χρήστος Μιχαηλίδης. Χρήστο, μιλούσαμε για τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού. Ωραίο, δεν ήταν το αντατήλο αυτό. Αριστούργημα ήταν. Και καταλαβαίνω και γιατί το επιλέγεις. Ναι. Τους ηρεμήσαμε, τώρα πάμε να τους φέρουμε πάλι σε μια σχετική εγρήγορση τους ακροατές. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τις οικονομικές επιπτώσεις και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η Ελλάδα και η Κύπρος είναι ότι στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπως και εσύ σημείωσες, αυτό προκάλεσε όχι μόνο τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις και αλλαγή στο χάρτη της αγοράς της Ελλάδας, αλλά προκάλεσε και αυτό το κύμα εξόδου πολλών και πολύ ικανών και μορφωμένων ανθρώπων, οι οποίοι αναζήτησαν διεξόδους εργασίας εκτός Ελλάδας. Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι ακριβώς η ίδια, γιατί ο κορονοϊός δεν είναι μια άμεση οικονομική απειλή, παρά το ότι προμηνύεται να έχει τεράστιες οικονομικές διαστάσεις. Πιστεύεις ότι η κοινωνία έχει αναπτύξει αντανακλαστικά ώστε να μπορέσει με λιγότερο τρόπο να απορροφήσει, με καλύτερο μάλλον τρόπο να απορροφήσει τους στριγμούς που θα δημιουργήσει ο κορονοϊός? Υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ? Τώρα αυτό όντως είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Να το λύσουμε. Ναι. Θέλω να πιστεύω πως ναι, ότι έχει αναπτύξει αντανακλαστικά. Σίγουρα έχεις δίκιο το ότι διαφέρει πάρα πολύ από τις προηγούμενες οικονομικές κρίσεις. Καταρχάς το ότι οι προηγούμενες ήταν σχεδόν δικές μας, αντε και λίγες ακόμα χώρες, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία. Αλλά ήταν δικές μας, δεν υπήρχε καμία οικονομική κρίση στη Γερμανία, δεν υπήρχε καμία οικονομική κρίση σε άλλες χώρες. Άρα εκεί πέρα υπήρχε και λίγο το στίγμα του δακτυλοδεικτούμενου, ή ότι εσύ κάτι δεν έχεις κάνει καλά και άφησε πράγματα να σου ξεφύγουν. Τα κακά παιδιά της Ευρώπης, όλα αυτά. Όλα αυτά, το οποίο όμως γύρισε και μέσα μας αυτό το στίγμα, δηλαδή δεν έφτανε το ότι η έξωθεν μαρτυρία δεν ήταν καλή. Φορτωθήκαμε και με αρκετά μεγάλες δόσεις θυμού, ο οποίος ξεσπούσε στον διπλανό μας, στον συνάνθρωπό μας στην Ελλάδα, συνέβη και στην Κύπρο αυτό. Γι' αυτό και ζήσαμε μία περίοδο στην Ελλάδα κυρίως 10 χρόνων, ακόμα δεν έχουμε βγει καλά-καλά από αυτό, όπου η διχόνοια ήταν το κυρίαρχο στοιχείο. Τώρα αυτό είναι εντελώς διαφορετικό, με την έννοια ότι συμβαίνει παντού. Βλέπεις ότι η Αμερική γονατίζει, τυπώνει χρήμα για να τα βγάλει πέρα. Η Γερμανία δίνει και αυτή τη δική της τη μάχη, έχει την πειθαρχία της που την ξεχωρίζει λίγο από τις υπόλοιπες χώρες. Επειδή ο κορονοϊός... Και έχει και ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα υγείας, το οποίο βοήθησε κατά κάποιο τρόπο στο να καμφθεί το μένος του ιού προς τη χώρα. Το οποίο παίζει ρόλο το θέμα του συστήματος υγείας και της ασφάλισης και η άνεση που έχει ο μέσος Γερμανός να πάει στο νοσοκομείο με το πρώτο βήχα, σε αντίθεση με εδώ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι και πάρα πολύ μεγάλο μάθημα για όλους. Δηλαδή η Γερμανία, η οποία έχει πολλά κρούσματα, νομίζω αν δεν κάνω λάθος τα κρούσματα εκείνη δηλαδή που ελέγχθηκαν και είναι θετικοί στον κορονοϊό, είναι στην ίδια κατηγορία περίπου που είναι η Ισπανία. Εν τούτης τα θύματα, οι νεκροί, είναι τεράστια η διαφορά, είναι πάρα πολύ λίγοι. Αυτό πώς το κατάφερε? Το κατάφερε ακριβώς όπως λες, διότι έχει ένα σύστημα υγείας το οποίο δουλεύει. Επένδυσαν οι άνθρωποι σε αυτό το σύστημα υγείας, Σίλβια. Εγώ έτυχε να χρειαστώ να έχω τις υπηρεσίες αυτού του συστήματος πριν από λίγα χρόνια. Και εκεί πέρα πραγματικά εντυπωσιάστηκα, διότι αφενός με δεν υπήρχε καμία διάκριση. Δηλαδή σε ένα δωμάτιο ο διπλανός μου ήταν εκατομμυριούχος και όταν έφυγε εκείνος ήρθε ένας ο οποίος δεν είχε ούτε καν έναν άνθρωπο να έρθει να τον επισκεφθεί, διότι η σύντροφός του ήταν υπάλληλος σε σούπερ μάρκετ, αλλά όλοι είχαμε τις ίδιες υπηρεσίες χωρίς καμία απολύτως διάκριση και υψηλού επίπεδου. Νομίζω και ελπίζω ότι
η κρίση αυτή, αν είναι να αφήσει κάτι πίσω της θετικό, και όλες οι κρίσεις πέρα από την καταστροφή, πέρα από τα θύματα, τα ανθρώπινα τα οποία αφήνει πίσω της, έρχεται και λίγο φως μετά, βγαίνει ένα ουράνιο τόξο και γίνονται μερικές ουσιαστικές μετατροπές στην κοινωνία. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εμπεδόθηκαν τα αντιβιωτικά, τα συστήματα υγείας ανέβηκαν πάλι. Εύχομαι η δημόσια υγεία, αυτή δηλαδή η υγεία που να είναι σοβαρή, να είναι του καλύτερου δυνατόν επίπεδου, να είναι προσβάσιμη για όλο τον κόσμο, να απασχολήσει τα κράτη πλέον σοβαρά και να φροντίσουν σε αυτό τουλάχιστον τον τομέα να επενδύσουν. Επιστρέφοντας όμως αυτό που λέγαμε νωρίτερα, γιατί σε διέκοψα και άλλαξα τελείως τη ροή της σκέψης σου. Μιλούσαμε για τα αντανακλαστικά της Ελλάδας και των χωρών που είχαν πληγεί από την οικονομική κρίση και τον θυμό που είχε δημιουργηθεί, γιατί κατά κάποιο τρόπο είχαμε γίνει δακτυλοδεικτούμενοι της υπόλοιπης εύρωσης της Ευρώπης και του υπόλοιπου εύρωσης του κόσμου. Και μιλούσαμε για τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της σημερινής κρίσης του κορονοϊού, που είναι απολύτως κρίση όλου του κόσμου, σε σχέση με το πώς προσλαμβάνεται από τους Έλληνες πολίτες που είχαν βρεθεί να είναι πλέον αποδακτυλοδεικτούμενοι, νομίζω ότι τώρα σχεδόν αντιμετωπίζονται ως φωτεινό παράδειγμα αντιμετώπισης κοινωνικής αντίδρασης απέναντι σε μια κρίση. Ναι, νομίζω ότι κάπως τώρα να το πω σε μια άλλη διάσταση σκέψης. Όταν κάποιος συνειδητοποιεί την τραγωδία ή τον θάνατο, αν θέλεις, έτσι, και πονάει πάρα πολύ, σε πληγώνει, σε συντρίβει, αλλά κάποια στιγμή αρχίζεις όχι να τον ξεπερνάς, αλλά να το αποδέχεσαι και να λες, ωραία, εγώ είμαι τώρα μόνος μου, πέθανε ο πατέρας μου για παράδειγμα, και κρατάω εκείνα που μου άφησε, μου δίδαξε. Εμείς στην Ελλάδα, και συμβαίνει διαχρονικά αυτό, δεν θέλαμε ποτέ να δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Δεν ξέρω πόσο είσαι στην Αμερική. Στην Ελλάδα η εικόνα τα πρώτα χρόνια της κρίσης ήταν ότι πίστευε πραγματικά ο κόσμος ότι θα μπορούσαμε να γυρίσουμε στα περασμένα μας. Ότι ο νεκρός... Καλά, αυτό φάνηκε και σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι. Η πίστη και η ελπίδα ότι μπορούμε να ασκήσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο, και δεν θυμάμαι πώς ακριβώς ήταν το λεγόμενο, ήταν καθαρά αυτή η προσπάθεια μιας τοπικής προσέγγισης του προβλήματος. Ότι θα το κάνουμε να φύγει. Αυτό όμως οπωσδήποτε σου δημιουργεί θυμό. Αυτό σε θέτει εκτός πραγματικότητας. Βεβαίως, κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι ο δικός του άνθρωπος μπορεί να πάει σε έναν καλύτερο κόσμο εάν φύγει από αυτόν τον δικό μας τον μάταιο. Αλλά η πραγματικότητα ποια είναι αυτή? Τι σου λέει η πραγματικότητα? Δεν μπορεί να σου λέει επί 8 χρόνια, 10, ότι εγώ θεωρώ ότι δεν έφταξα σε τίποτε, ότι οι άλλοι τα κατασκευάσανε, και άρα εγώ θα αγωνιστώ για να γυρίσω πίσω στα προηγούμενα, τα οποία ήταν άρρωστα, Σίλβια. Ήταν άρρωστα και απεχθή αυτά που είχαμε πριν και νομίζαμε ότι ήμασταν σε καλή κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν αργήσαμε τόσο. Διότι αργήσαμε να συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα. Νομίζω ότι έγινε πλέον. Δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος μπορεί να πιστεύει. Μπορεί να έχουν τις θεωρίες τους αρκετοί, αλλά δεν υπάρχει ένας πια που ο οποίος μπορεί να πιστέψει ότι μπορούμε να γυρίσουμε σε εκείνη την εποχή των ατέλειωτων διορισμών στο δημόσιο τομέα και χωρίς καμία αξιολόγηση των ανθρώπων και να συνεχίσουμε όλα να είναι καλά και ωραία. Δεν δουλεύει έτσι τα πράγματα. Είτε ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε δεν ανήκαμε. Πάλι το ίδιο πρόβλημα θα είχαμε. Άρα έχει γίνει με πολύ μεγάλη καθυστέρηση μια διόρθωση, και δεν θα την πω πολιτική, αλλά έχει γίνει μια εσωτερική διόρθωση σε άλλον περισσότερο, σε άλλον λιγότερο. Δεν νομίζω να υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που να πιστεύουν στην πραγματικότητα ότι μπορούμε να γίνουμε Βενεζουέλα. Πριν λίγα χρόνια υπήρχαν. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο λες, γιατί... Αν υπάρχει κάτι που είναι πολύ έντονο σε αυτή την κρίση, τουλάχιστον εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διαφορετικό βαθμό στη Μεγάλη Βρετανία, είναι ότι έχεις λαϊκιστές ηγέτες οι οποίοι έχουν κηρύξει έναν
αναγκαίο εξορισμού δεδομένης της πολιτικής με την οποία πολιτεύονται, πόλεμο εναντίον της επιστημονικής ελίτ, εναντίον της ελίτ της γνώσης. Και δεν μιλάμε για ελίτ η οποία έχει απαραίτητα πλούτο στα χέρια της, μιλάμε για ελίτ η οποία έχει πλούτο γνώσης. Το γεγονός ότι υπάρχει το δίπολο εμείς και αυτοί, οι επιστήμονες, οι καθηγητές, οι υπεράνω και ο απλός λαός, είναι εξωφρενικό αφενός. Και από την άλλη μεριά είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Εμείς εδώ πέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες πάρα πολύ. Στην Ελλάδα είδαμε ότι τουλάχιστον στην αντιμετώπιση του κορονοϊού ο πρώτος ρόλος δόθηκε στους επιστήμονες. Και η πολιτική ηγεσία, σύσσωμη προς τιμήν της, ακολούθησε τις οδηγίες των επιστημόνων. Πιστεύεις ότι αυτό είναι ενδεικτικό μιας ωριμότητας ή απλώς ένδειξε ενός φόβου από πλευράς της Ελλάδας, των Ελλήνων? Όχι, και εγώ το βλέπω πολύ θετικά. Εξάλλου, εκ του αποτελέσματος κρίνουμε, και το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο οι αριθμοί, τα λιγότερα κρούσματα και τους λιγότερους θανάτους σε σχέση με άλλες χώρες, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα συμπεριφερθεί αυτός ο COVID-19. Δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος για τίποτα, αλλά τη σοβαρότητα και την εγκυρότητα μπορείς να την αντιληφθείς, για όνομα του Θεού. Δηλαδή δεν είμαστε άνθρωποι που έχουμε μια λογική σκέψη, θέλω να πιστεύω. Άρα βλέποντας εσύ και ακούγοντας το Τσιόδρα και έχοντας μια στοιχειώδη μόρφωση, δεν μπορεί το μυαλό σου να αρχίσει και να φεύγει σε άλλες τρελές σκέψεις και να λες αυτός από πού έρχεται, μήπως είναι βαλτός, μήπως είναι κόκκινος, πράσινος, κίτρινος. Και όμως αυτά τα βλέπεις. Στα μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης τα βλέπεις και διαδίδονται σαν τη φωτιά στα Σπαρτά. Είναι φοβερό πράγμα. Ναι, τα βλέπεις κυρίως από ανώνυμους οι οποίοι κρύβονται πίσω από διάφορα ονόματα, αλλά τα βλέπεις και πίσω από ανθρώπους. Εγώ διάβαζα του Κοντζιά την ανάρτηση στο Facebook, όπου ηρωνευότανε το Τσιόδρα και τον έλεγε Όσιο. Ο Όσιος, ναι. Έτσι, υπηρετεί την Αγία Οικογένεια. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος καταρχάς τον έπαψε ο Πρωθυπουργός επειδή του το ζήτησε ο Καμένος. Δηλαδή, και αυτά τα οποία ισχυριζότανε στο κείμενο του, ότι οι επιστήμονες μπορεί να γνωμοδοτούν, αλλά εγώ ο πολιτικός θα αποφασίζω. Ωραία, αυτό εμπεριέχει και πάλι ένα στοιχείο ανεξέλεγκτης σκέψης και μιας ψυχοσύνθεσης η οποία είναι αφεαυτού πολύ ταραγμένης. Το λιγότερο που μπορώ να πω. Και επιλέγω τον Κοντζιά διότι τώρα το έβλεπα και έγραφα και σχετικά γι' αυτό στο site του Protagon που συνεργάζομαι. Όμως, οπωσδήποτε αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Αλλά νομίζω, σε συνέχεια αυτού που λέγαμε πριν, ότι όταν τελειώσουμε με το καλό από αυτή την καταιγίδα, από αυτή την πανδημία, νομίζω ότι ένα από τα κέρδη της ανθρωπότητας θα είναι ακριβώς αυτό που είπες πριν, δηλαδή το ότι η επιστήμη πάντοτε είχε, αλλά πρέπει ο ρόλος της να είναι ακόμα πιο σεβαστός και ακόμα πιο αναγνωρισμένος από τον κόσμο. Διότι δεν έχουμε απλώς κάποιους οι οποίοι βγαίνουν τώρα στην τηλεόραση και κάνουν μια εκτίμηση είτε για οικονομική κατάσταση, είτε και οικονομολόγοι επιστήμονες είναι, αλλά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προτείνουν και συγκεκριμένες λύσεις και παίζουν το κεφάλι τους κάθε μέρα κορώνα γράμματα. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, πρέπει να τους εμπιστευτούμε. Δυστυχώς ο λαϊκισμός είναι πολύ πιο δύσκολος στην αντιμετώπιση του από ότι είναι ο κορονοϊός. Μακάρι να υπήρχε αυτό ένα είναι εμβόλιο. Να τελειώσουμε με αυτό. Με τον κορονοϊό θα τελειώσουμε. Καμία πανδημία δεν έχει κρατήσει εφόρους ζωής. Όλες με όποιο τίμημα, δυστυχώς οι παλιότερες με πολύ μεγαλύτερο, κάποια στιγμή τελειώνανε. Γιατί έβγαινε ένα εμβόλιο ή το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, αφού χάνονταν εκατομμύρια, μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτό. Ο λαϊκισμός είναι Χριστέ και Απόστολε. Δηλαδή διαδίδεται με εκπληκτικές ταχύτητες, ειδικά τώρα με το ίντερνετ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες και μακάρι να μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το λαϊκισμό. Είναι συγκλονιστικό να τον βλέπεις σε πραγματικό χρόνο να εξελίσσεται. Και τώρα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και είναι λίγο σχιζοφρενικό, γιατί έχεις από τη μία μεριά έναν πρόεδρο ο οποίος έχει την εξουσία και επειδή έχει αρθεί στην εξουσία μέσα από ένα λαϊκιστικό άρμα, προσπαθεί ο ίδιος να αντιπολιτεύεται την εξουσία που ο ίδιος εκπροσωπεί.
με αποτέλεσμα να φάσκει και να αντιφάσκει, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να διατηρήσει ζωντανή την πολιτική του βάση. Και αντίστοιχο παράδειγμα είναι ο λαϊκισμός που περιγράφεις με τον Κοντζιά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν μία από τις πιο απογοητευτικές στιγμές πρόσφατα, όταν είδα το «θα λογαριαστούμε μετά», το hashtag «θα λογαριαστούμε μετά». Δηλαδή θα λογαριαστούμε μετά ότι τι, είμαστε σε πόλεμο, είμαστε σε ότι τώρα εντάξει καλά κάνουμε αυτά που λέτε αλλά μετά θα τα πούμε. Ναι, και δεν ξέρω πόσο βοηθάει όλο αυτό. Είναι αυτό το hashtag δεν ήταν που τους έφερε στα πράγματα, ότι άλλο εμείς άλλο εσείς. Δηλαδή χώρισαν την Ελλάδα σε στρατόπεδα. Αλλά δεν θέλω να επικεντρωθώ μόνο σε αυτούς, γιατί και αυτό που είπες στην Αμερική, δείξε μου έναν λαϊκιστή, πάρε από τον Μπολσονάρο, από τον Ούγκρο, μέχρι όποιον θέλεις, ο οποίος να είναι εγγράμματος. Δεν θα βρεις. Ο Τζόνσον λίγο με δυσκολεύει εμένα. Καταρχάς δεν θα τον έβαζα ποτέ στην ίδια... Αυτός παρά είναι εγγράμματος. Εκεί δεν υπάρχει είναι λογική καμία, πολύ. Γιατί έχεις έναν άνθρωπο εξαιρετικά μορφωμένο. Ναι, νομίζω ότι είναι βουλημικός σαν χαρακτήρες και είναι χύμαρος. Δηλαδή το μυαλό του μερικές φορές δεν μπορεί να το συντονίσει με τη σκέψη του. Ο Τζόνσον είναι σίγουρα εγγράμματος, γι' αυτό δεν τον βάζω στην ίδια ζυγαριά με τον Τραμπ. Ο Τραμπ είναι αγράμματος. Είναι αστοιχείωτος, δεν έχει καλλιέργεια σαν άνθρωπος. Άρα τι μπορώ να περιμένω από αυτόν, παρά μόνο αυτό το οποίο βιώνουμε. Και εσείς ακόμα περισσότερο εκεί που είσαστε. Το ίδιο βάλε και τον Όρμπαν, το ίδιο βάλε και τον Μπολσονάρο στην Βραζιλία. Και είναι γεμάτος ο κόσμος ακόμα από αυτούς. Πώς την ευχή πολλαπλασιάζονται δεν ξέρω. Βέβαια, γιατί χαϊδεύουν τα αυτιά, γιατί γίνονται καθρέφτης μιας κοινωνίας, η οποία θέλει να αισθανθεί λίγο καλύτερα για τον εαυτό της και λίγο καλύτερα για την άγνοιά της και για τις ελλείψεις της, και στη συνέχεια μετατρέπουν αυτό το είδωλο σε κάτι πολύ καλύτερο και μεγαλύτερο από αυτό που είναι και κολακεύουν το κοινό τους. Πιστεύω ότι εκεί βρίσκεται η μόνη εξήγηση. Ότι δεν θα σου πει ο επιστήμονας, δεν με νοιάζει τι λέει ο επιστήμονας, με νοιάζει τι λέει η Μαρία από το Facebook. Γιατί κάπως έτσι πάει το πράγμα. Παλιότερα παίρναμε τις απόψεις μας από τους επιστήμονες, από την πολιτική ελίτ, από οποιονδήποτε, από τους δημοσιογράφους. Και αυτή τη στιγμή παίρνουμε απόψεις και γνώμες με την ίδια σοβαρότητα από τη Μαρία από το Facebook. Όποια είναι αυτή η Μαρία ή όποιος είναι αυτός ο Γιάννης. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια μουσική ανάσα, γιατί είμαστε ικανοί να μιλάμε πάρα πολύ ώρα από ό,τι φαίνεται. Τι θα ακούσουμε δεύτερο? Θα επιλέξω ένα παλιό τραγούδι του Dylan, το My Back Pages. Μάλλον νομίζω είναι από τους Birds που ξεκίνησε αυτό. Το είχε πει και ο Dylan σε μια καταπληκτική συναυλία που είχε δώσει, νομίζω για τα 60 του χρόνια. Και ήταν και ο George Harrison μαζί του και κάμποση. Αλλά εμένα μου αρέσει πολύ η εκτέλεση του συγκροτήματος «Αμέρικα». Είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Δηλαδή λέει σε κάποια στιγμή, παίζει με την ενηλικίωσή του και με την ηλικία του, λέει «Νομίζω ότι είμαι πολύ πιο νεότερος τώρα που έχω γεράσει». Παραφράζω λίγο το στίχο και αυτό μου φαίνει πολύ έτσι, αισιόδοξα αντανακλαστικά. Πάμε λοιπόν. Dylan, My Back Pages, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Crimson flames tied through my ears, rolling high in mighty traps, pounced with fire on flaming roads, using ideas as my maps. We'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Half-wrecked prejudice leap forth, rip down all hate I screamed. Lies that life is black and white, spoke from my skull I dreamed. Romantic flanks of musketeers, foundation deep.
somehow. Ah, but I was so much older then. I'm younger than that now. In a soldier's dance, I aimed my hand at the mongrel dogs who teach, fearing not I'd become my enemy in the instant that I preach. My existence led by confusion boats, mutiny from stern to bow. Ah, but I was so much older than I'm younger than that. Abstract threats, too noble to neglect, deceived me into thinking I had something to protect. Good and bad, I define these terms quite clear, no doubt somehow. Ah, but I was so much older than I'm younger than that now. I was so much older than I'm younger than. Και φίλοι, είστε συντονισμένοι στην εκπομπή «Ημερολόγιο Καταστρώματος» με τη Σίλβια Παπαποστόλου. Σημερινό μας λιμάνι είναι η Λεμεσός της Κύπρου και σημερινός συνεπιβάτης μας είναι ο δημοσιογράφος Χρήστος Μιχαηλίδης. Χρήστο, σε προσωπικό επίπεδο τώρα, γιατί αναλύσαμε τα γενικά. Εσύ πώς περνάς την καραντίνα, πώς είναι η καθημερινότητά σου? Καταρχάς, εμένα μου αρέσει και το μέσα. Δηλαδή, τις πρώτες μέρες της χαλάρωσης τώρα δεν ήθελα να βγω, διότι βγήκανε πολύ έξω. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μου λείπει, εκείνο που μου λείπει περισσότερο από το έξω είναι η κοινωνικότητα. Ναι. Αυτό αν το στερηθεί ο άνθρωπος, νομίζω ότι θα πεθάνει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή η κοινωνικότητα είναι να μπορώ να κοινωνικοποιούμε. Είτε με έναν φίλο μου, με φίλους, να πάω στο μπακάλι μου και να πιάσω την κουβέντα μαζί του, να συμμετέχω λίγο στην κοινωνία με όποιο τρόπο μου αρέσει ή μπορώ να συμμετέχω. Υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο που το συστήνω σε αυτούς που μας ακούνε, λέγεται Ikigai και είναι τα μυστικά της Ιαπωνίας για μια μακρά και ευτυχισμένη ζωή. Αυτό το γράψανε δύο Ισπανοί ερευνητές δημοσιογράφοι, ο Γκαρθία και ο Μιραλιές, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Και το έχω μέρες τώρα δίπλα στο κρεβάτι μου και λέει ακριβώς ότι πήγανε και μελετήσανε κοινότητες απομακρυσμένες. Δηλαδή ας πούμε ότι είναι σε ένα είδος κέρφιο αυτές οι κοινότητες. Εκείνο που τις κράτησε όχι απλώς τη ζωή, αλλά η μακροζωία τους είναι αξιοσημείωτη, δηλαδή η μακροβιότητά τους, ξεπερνούν τα 100 χρόνια ζωής. Όλες οι τέτοιες μικρές ή μεγαλύτερες κοινωνίες έφτασαν ως εκεί όχι μόνο λόγω μιας καλής διατροφής ή οτιδήποτε, αλλά λόγω της επικοινωνίας του ενός με τον άλλον. Να μπορούν να επικοινωνούν στην πραγματικότητα. Λες να είναι αυτό το μυστικό και των ικαριωτών 100%. Που ζουν πολλά χρόνια.
Πάρα πολύ. Οι Καριώτες έχουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους ανοιχτές. Όποιος περνάει απ' έξω κάνει στάση. Μπορεί να κάνεις 10 ώρες για να πας από το ένα σπίτι στο άλλο, γιατί θα σταματήσεις ανάμεσα σε άλλους τόσους, ο ένας θα σε κεράσει, θα σου κάνει. Εμένα μου λείπει λίγο αυτό. Κατά τα λοιπά, η μέρα μου είναι με διάβασμα, με πάρα πολύ γράψιμο. Βρήκα ευκαιρία να στωθώ λίγο στο γράψιμο πάλι. Και κάνω επιλογή πια όμως από τον βομβαρδισμό στο ίντερνετ, Σίλβια. Έχω δηλαδή επιλέξει ποια ενημερωτικά site παρακολουθώ και δεν πηγαίνω πουθενά άλλο, διότι αυτά μου φτάνουν. Ξέρω δηλαδή πού πηγαίνω και είναι δικές μου επιλογές και νομίζω ότι δεν... Τι επιλέγεις αυτές τις μέρες από πλευράς ενημέρωσης? Όταν ξυπνάω το πρωί, ακούω εδώ στην Κύπρο, αναμεταδίδεται κιόλας από τον ραδιοφωνικό σταθμό των Αγγλικών Βάσεων, αλλά εγώ το ακούω ιντερνετικά, το πρόγραμμα Today από το Radio 4 του BBC, το τέταρτο πρόγραμμα ραδιοφωνίας, είναι για μένα η επιτομή της δημοσιογραφίας. Ξεκινάει στις 6 ώρα το πρωί, ώρα Αγγλίας, και τελειώνει στις 9, είναι τρίωρη εκπομπή, χρόνια. Διαρκεί. Αυτό ακούω και παίρνω έτσι μια γερή δόση από το τι γίνεται γενικά στον υπόλοιπο κόσμο. Από εκεί και πέρα παρακολουθώ τα site της New York Times και Washington Post. Στην Ελλάδα διαβάζω την Καθημερινή, το site το Protagon και άλλες εφημερίδες επίσης. Κοιτάω ένα-δύο έτσι να δω και τι λένε από τη μία μεριά και την άλλη, αλλά δεν μπαίνω πολύ βαθιά μέσα σε άρθρα όταν δεν είμαι βέβαιος και ποιος τα γράφει. Όχι, δεν τον επιλέγω τον άνθρωπο που τα γράφει με κριτήριο αν συμφωνεί με μένα ή αν εγώ συμφωνώ μάλλον με αυτόν, αλλά αν είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος η υπογραφή του έχει από πίσω της πολλά χρόνια τριβής του μυαλού του. Διαβάζω και εγώ πολλούς ανθρώπους που είναι ειδικοί. Αυτά. Εγώ, για παράδειγμα, βρίσκω τον εαυτό μου τώρα, σε αυτή την περίοδο, να έχω περιορίσει απίστευτα πολύ τα νέα που διαβάζω. Ναι. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι μία αντίδραση αυτοπροστασίας απέναντι σε ένα καταιγισμό πληροφορίας που πολλές φορές είναι αντιφατική, είναι δύσκολο να την ελέγξεις, είναι δύσκολο να δεις την πηγή από πού προέρχεται. Ακόμα και έμπειροι δημοσιογράφοι, ακόμα και σοβαροί άνθρωποι, σαν αυτούς που περιέγραψες, πολλές φορές έχουν πέσει θύματα παραπληροφόρησης, γιατί είναι άνθρωποι. Και εγώ. Είναι λογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και βρίσκω ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακούσω νέα. Mm-hmm. Και δεν ξέρω, δεν έχει να κάνει με το ότι δεν έχω πίστη στους δημοσιογράφους, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει εξαιρετική δημοσιογραφία εκεί έξω. Mm-hmm. Αλλά είναι ότι αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ την είδηση. Στην ουσία της. Δεν ξέρω αν εσένα σου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και η γραφή είναι ίσως το καταφύγιό σου αντίδοτο σε αυτό το πράγμα. Εγώ δημοσιογραφικά, Σίλβια μου, μεγάλωσα, ξεκίνησα στην Ελλάδα από αθλητικά έγραφα, γιατί ήμουν μανιώδης με τα αθλητικά και ήθελα να γράφω για αυτά. Μετά ήμουνα και στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, όπου όλη η Ελλάδα ήταν ένα απίστευτο blow-up τότε. Ναι. Διαβάζαμε βιβλία. Τα περισσότερα δεν ξέραμε ποιοι τα γράφανε, γιατί και ήμασταν και πιτσιρικάδες στα πρώτα μας φοιτητικά χρόνια. Ρουφούσαμε πράγματα τα οποία δεν ξέραμε ποια ήταν τα συστατικά τους. Πηγαίναμε σε ταινίες που τις περισσότερες δεν τις καταλαβαίναμε κιόλας, αλλά κάναμε ότι τις καταλαβαίναμε. Περάσαμε λοιπόν από τέτοια. Εγώ πέρασα από αυτή τη φοβερή την τριβή των πραγμάτων και μετά, ξεκινώντας την ελευθεροτυπία, τα πρώτα μου δημοσιογραφικά βήματα, βρέθηκα μετά στην Αγγλία για να ολοκληρώσω τις άλλες μου σπουδές που είχα ξεκινήσει. Μαθηματικές σπουδές, έτσι. Μαθηματικά, ναι. Τα οποία με βοηθήσαν πάρα πολύ στη δημοσιογραφία. Δηλαδή, όσο και να νομίζει κάποιος ότι είναι ατέριαστα, τουλάχιστον... Για πες το μας, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι ατέριαστα, για παράδειγμα. Πώς βοήθησαν οι σπουδές στα μαθηματικά και στη στατιστική στη δημοσιογραφία? Γιατί όταν αρχίσω να ψάχνω ένα θέμα, το βλέπω σαν μια εξίσωση που πρέπει να λυθεί και βλέπω ότι υπάρχουν άγνωστοι, ο άγνωστος χ, μπορεί να υπάρχει και ένας ψ, πρέπει αυτό να σκεφτώ σε ποιο βαθμό είναι άγνωστοι, πώς μπορώ εγώ να συλλέξω πληροφορία και αν αυτή η πληροφορία που θα συλλέξω για να τη λύσω αυτή την εξίσωση σημαίνει ότι έχω και απάντηση στο αρχικό μου ερώτημα, πολλές φορές όχι. Η μεθοδολογία κοντολογής είναι εκείνη που... Ναι. Βοήθησε την μαθηματική μου σκέψη, νομίζω. Πάντως εκεί το μεγάλο μου σχολείο στην Αγγλία πια ήταν το BBC, που εκεί πήρα και την απόφαση, αφού ολοκλήρωσα
και τα μεταπτυχιακά μου στα μαθηματικά, να αφοσιωθώ στην δημοσιογραφία. Και ήμουν τυχερός. Πώς βρέθηκε στο BBC? Όσο ήμουνα και έκανα τα μεταπτυχιακά μου στα μαθηματικά, η ελευθεροτυπία είχε έναν ανταποκριτή στο Λονδίνο που κάποια στιγμή τα παράτησε. Και ο Φιντανίδης ο Μακαρίτης, ο οποίος αυτός με είχε προσλάβει στην Αθήνα, ήξερε ότι ήμουν εγώ στο Λονδίνο και μου ζήτησε να του κάνω και τον ανταποκριτή εκεί, παράλληλα με τις σπουδές μου ή και τις διδασκαλίες που έκανα στα μαθηματικά. Και το δέχτηκα και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μου άρεσε γιατί ήμουνα σε μια χώρα όπου συνέβαιναν τα πάντα. Δεν ήταν μόνο ότι έγραφες αθλητικά ή έγραφες ελεύθερο, έγραφες για τα πάντα. Δηλαδή γινόταν μια διαδήλωση εναντίον του apartheid στη Νότια Αφρική. Το καλύπταμε. Ερχόντουσαν ασθενείς σωριδών στην Αγγλία από την Ελλάδα. Το καλύπταμε. Βασιλική οικογένεια. Κάλυψη. Πώς και δεν σε κράτησε η Αγγλία? Πώς και αποφάσισες να επιστρέψεις? Γνωρίστηκα με μια Κύπρια. Η μοιραία Αφροδίτη, έτσι πάνε αυτά τα πράγματα, η Κύπρη. Σωστά. Ναι. Και είπαμε να έρθουμε στην Κύπρο. Ήρθαμε λίγο μετά, πήγαμε στην Ελλάδα και ξανά επέστρεψα. Δεν τα μετάνιωσα την πορεία μου. Αν και αν ήταν μόνο στο δικό μου χέρι, εκεί νομίζω ότι θα ήμουν εκεί ακόμα, γιατί εκεί ένιωθα ότι πραγματικά η δημοσιογραφία είναι δημοσιογραφία. Δηλαδή δύσκολη στην άσκησή της, διότι πριν δώσεις μια πληροφορία έπρεπε να τη διασταυρώσεις από τρεις ανεξάρτητες πηγές, αλλά μάθαινες. Ήταν ένα διαρκές σχολείο για μένα. Οπότε... Και σκληρή δημοσιογραφία, όχι μόνο από πλευράς του κάματου που απαιτείται από τον δημοσιογράφο, αλλά και σκληρή δημοσιογραφία από τον τρόπο με τον οποίο ο δημοσιογράφος αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλεί μου. Έχεις πολύ δίκιο. Εδώ ερχόμαστε τώρα, αφού ξεκίνησα τη δημοσιογραφία εκεί, παράλληλα ξεκίνησα και διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του ΣΥΤΗ, ακριβώς με θέμα την τεχνική των συνεντεύξεων στην γραπτή και ομιλούσα δημοσιογραφία. Τότε δεν είχε βγει ακόμα καλά-καλά το διαδίκτυο. Και ναι, μελέτησα πάρα πολύ, δηλαδή συμμετείχα ως παρατηρητής σε συνεντεύξεις που έπαιρναν φτασμένοι Άγγλοι δημοσιογράφοι ως Robin Day και πάρα πολύ ακόμα, παρακολουθώντας τις τεχνικές τους. Όντως, τα χαρακτηριστικά του Άγγλου δημοσιογράφου είναι ότι εγώ είμαι εδώ για να αποσπάσω μία πληροφορία από σένα ή να σου υποβάλω ερωτήσεις που νομίζω ότι πρέπει να απασχολούν όχι εμένα σαν πρόσωπο, αλλά την κοινωνία εν γέννη. Εγώ θα σου κάνω τις ερωτήσεις με έναν τρόπο αν χρειαστεί και επίμονο. Ποτέ όμως δεν είναι αγενής. Ποτέ δεν είναι επιθετική. Μπορεί να φαίνεται επιθετικό να λέει σε κάποιον «Μα συγγνώμη, δεν απάντησες στην ερώτηση». Ο Robin Day έκανε τη Thatcher να κλάψει σε μία από τις συνεντεύξεις που τις πήρε. Ζωντανά, στον αέρα. Διότι επέμενε να πάρει... Ωραία, καταλαβαίνω αυτό που μας λέτε, αλλά σας παρακαλώ, εάν είναι ανόητη η ερώτησή μου, πείτε μου ότι είναι ανόητη, αλλά θα ήθελα να καταλάβω γιατί το κάνατε αυτό. Οι ερωτήσεις τους δεν διαρκούσαν παραπάνω από, και δεν διαρκούν παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα. Εμάς οι δικές μας ερωτήσεις είναι μυθιστόρημα. Δηλαδή κάνει διάλεξη ο δημοσιογράφος. Και εγώ πολλές φορές. Καλή ώρα εγώ. Όχι καθόλου εσύ. Επίσης κάνουν και follow-up. Δηλαδή σου λέει κάτι και τον παρακολουθεί τον καλεσμένο του και επανέρχεται. Νομίζω ότι και οι Αμερικανοί είναι αρκετά κοντά σε αυτό το μοντέλο. Πριν να κλείσουμε, πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Τι ακούμε τελευταίο? Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά και ειδικά εκείνο το μέρος του στίχου του Γκάτσου που λέει «Δώσ' μου τα μαλλιά σου να τα κάνω προσευχή». Το άκουγα προχθές από τη Ρωμαϊκή Αγορά. Τι γλυκό τραγούδι. Πάμε, Χατζηδάκη. Συγκινήθηκα. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά. Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Μα κοιτάμε εσύ σαν την αλλέ.
Φίλοι, ένα ακόμα ημερολόγιο καταστρώματος φτάνει σιγά σιγά και γλυκά γλυκά με τις μελωδίες του Χατζηδάκη που επέλεξε ο εκλεκτός μας καλεσμένος, ο Χρήστος Μιχαηλίδης, στο τέλος του. Χρήστο, τελειώνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και μια κουβέντα που μας πήγε παντού. Παντού, από τον κορονοϊό στο BBC, από την απεικιοκρατία στην Κύπρο, παντού. Λοιπόν, να σε ρωτήσω την τελευταία μου ερώτηση. Mm-hmm. Και η τελευταία μου ερώτηση είναι, έρονται τα μέτρα, περνάει η κρίση. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνει ο Χρήστος Μιχαηλίδης ως ο Χρήστος Μιχαηλίδης που δεν δεσμεύεται από τον κορονοϊό? Άμα έρονται όλα τα μέτρα ή... Όλα. Είμαστε πλέον ελεύθεροι σαν τα πουλιά. Αν είναι καλοκαιράκι θα πάω σε νησί στην Ελλάδα. Δεν είναι καλοκαίρι για μένα και την οικογένειά μου και τους περισσότερους Έλληνες είναι στην Ελλάδα. Είναι ένα νησί, όποιο νησί επιλέγει ο καθένας. Αυτό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Με τρόμο αναλογίζομαι τι θα μπορούσε να γίνει σε περίπτωση που τραβούσε αυτό το πράγμα και μέσα σε όλο το καλοκαίρι. Εκεί νομίζω ότι θα είχαμε έναν ολόκληρο λαό ο οποίος θα έπεφτε στην πολύ βαριά κατάθλιψη. Με αυτή την έννοια ίσως είμαστε τυχεροί και προσέχω πολύ πώς χρησιμοποιώ τις λέξεις, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μας ακούνε τώρα που έχουν χάσει δικούς τους και η λέξη τυχεροί δεν είναι όμορφη, αλλά το λέω με την έννοια του ότι ήρθε μέσα στο χειμώνα, άρα έτσι κι αλλιώς περιορίζει λίγο περισσότερο. Ας ευχηθούμε να μείνει η κατάσταση, να μην επιδεινωθεί άλλο, να μην έχουμε ένα δεύτερο κύμα όπως λένε, και θα ήθελα να κλείνω με αυτό που λέγαμε πριν για τους επιστήμονες, ότι εναποθέτω πάρα πολλές ελπίδες και νομίζω βάσιμες σε αυτήν την κοινότητα των ανθρώπων που όχι απλώς αναδείχθηκαν τώρα, αλλά αναδείχθηκαν με έναν τρόπο που μας έχουν κάνει, φέρει εμάς πολύ κοντύτερα σε αυτούς, όσοι δεν τους εκτιμούσαν ειδικά δε τόσο πολύ πριν, ακόμα περισσότερο. Με ποιο τρόπο? Ότι η επιστήμη τους είναι στα χαρακόμματα, δηλαδή είναι εκεί στα εργαστήρια και προσπαθούν να φτιάξουν, να βρούνε φάρμακο, είναι μέσα στα νοσοκομεία και προσπαθούν να γιάνουν κόσμο, και είναι μέσα όταν λαμβάνουν μία πληροφορία και δούνε τις μετρήσεις της κάθε μέρας. Σίλβια, ξέρω από την ομάδα του Τσιόδρα, κάθονται, είναι 28 επιστήμονες γύρω από αυτό το τραπέζι και λένε τι μας λέει αυτός ο ένας αριθμός. Εάν λοιπόν αναλογιστούμε μια εικόνα τέτοια που υπάρχει σε όλα τα μέρη του κόσμου, είμαι βέβαιος, ακόμα και στην Αμερική του Τραμπ, όπου οι άνθρωποι είναι σκυμμένοι πάνω σε έναν αριθμό, όπου κάθε αριθμός δεν είναι ένα άψυχο πράγμα, είναι άνθρωποι αυτοί, και αναλογίζεται τι συμπέρασμα θα βγάλω γι' αυτό, τι πρέπει να προτείνω, είτε στον τάδε πρωθυπουργό είτε στον τάδε πρόεδρο, εγώ νιώθω πολύ μεγάλο δέος απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και να αποθέτω σε αυτούς τη δική μου την τύχη, τυφλά. Σε κανέναν πολιτικό δεν θα την εναποθέτω, σε εκείνους τους πολιτικούς που θα κάνουν ένα βήμα πίσω τώρα. Και θα τους επενέσω επειδή έκαναν βήμα πίσω. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο κλείσμα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Πάμε να σε αποχαιρετήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά που σε είχαμε μαζί μας και να σου ευχηθούμε καλοκαίρι με νησιά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μετά το καλοκαίρι, μια Νέα Υόρκη δεν θα με χάλαγε καθόλου. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σε δούμε και από κοντά. Το γνωρίζεις αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ το ημερολόγιο καταστρώματος φτάνει και σήμερα στο τέλος του. Μέχρι να τα πούμε την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά. Ακούσατε την εκπομπή του Cosmos FM «Ημερολόγιο καταστρώματος» με τη Σίλβια Παπαποστόλου.